φορέων και οργανισμών, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Παναγιώτατε, σας υποδεχόμαστε με βαθιά αισθήματα σεβασμού, τιμής και χαράς. Σας καλωσορίζουμε εδώ, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας και ειδικότερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έναν τόπο που υποδέχτηκε ξεριζωμένους Έλληνες από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία. Έναν τόπο με πολύ άξιους και ικανούς ανθρώπους, στον οποίο η Ορθοδοξία έχει βαθιές ρίζες, δυναμικό παρόν και φωτεινό μέλλον. Και οφείλει πολλά γι' αυτό ακριβώς το παρόν και το μέλλον, στους άξιους και εμπνευσμένους καθοδηγητές της Ορθόδοξης πίστης μας, στους ιεράρχες μας. Και ειδικά στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως Βαρνάβα, που με το πολυδιάστατο ποιματικό, πνευματικό και ανθρωπιστικό του έργο χαρίζει απλόχερα το φως της πίστης και της ελπίδας. Παναγιώτατε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο επί 17 αιώνες αποτελεί το θρησκευτικό μας λίκνο. Στο πρόσωπό σας συμβολίζονται αιώνες διαδρομής του γένους και της Εκκλησίας μας. Με την εμπνευσμένη καθοδήγησή σας και την προσωπικότητά σας, έχετε κατορθώσει όλα αυτά τα χρόνια να δώσετε νόημα στην έννοια της οικουμενικότητας. Με το λόγο σας απευθύνεστε στον άνθρωπο και σε ό,τι ουσιαστικό και πολύτιμο διαθέτει πέρα και έξω από οποιουσδήποτε διαχωρισμούς και διακρίσεις. Υπήρξατε ένας από τους πρώτους διεθνείς ηγέτες που μετέφεραν το μήνυμα της διάσωσης του περιβάλλοντος και διακήρυξαν την αναγκαιότητά του. Είστε ο πράσινος πατριάρχης. Είστε η σταθερή, διαχρονική, ειρηνική και ευρωπαϊκή φωνή στην Τουρκία, παρά τις δυσκολίες, παρά τις απογοητεύσεις. Με το σπουδαίο έργο σας, είστε πάντοτε δίπλα στην οικογένεια, τα παιδιά, τους νέους, τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Βρίσκεστε στην κορυφή ενός θεσμού που αποτελεί την κυβωτό αξιών. Είναι λοιπόν